προκειμένου να αποτρέψουμε την ασύμμετρη απειλή της, της μαζικής εισβολής. Ότι το 2015 ε, κοιτάγαμε τα, τα άστρα. Λοιπόν, ε, εγώ όπως είπε και ο κύριος Τηλιανίδης, ε, δεν ξύνουμε τα νύχια μας να βρούμε διαφορές ή να κάνουμε ε, συγκρίσεις με το παρελθόν πριν από 5-6 χρόνια που νομίζω και να την κάνουμε δεν θα προβεί προ όφελο της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης δεξιάς. Σας διαβεβαιώ. Γιατί επάσης τόσο θα μια κατάσταση υπό έλεγχο, ενώ τώρα είναι ανεξέλεγκτη κατάσταση συνολικά μιλώντα. Παρ' όλα αυτά, επιτρέψτε μου τρει παρατηρήσει πολύ σύντομε. Η πρώτη. Προφανώ το κράτο και όχι αυτόκλητε προστάτε προστατεύουν τα σύνορα και φυλάσσουν τα σύνορα τη πατρίδα μα. Τελεία παύλα. Οι τρόποι είναι τέτοιοι που συνιστούν αποφασιστικότητα φυσικά, θέληση, ψυχραιμία, αυτοσυγκράτηση και όχι επικίνδυνε οποιασδήποτε επικίνδυνε ενέργειε για τη φύλαξη του κράτου. Όμω ταυτόχρονα χρειάζεται στα νησιά, που είναι το παράλληλο μέτωπο, να υπάρξει, το λέω τώρα για λοιπόν, να ακουστεί καθαρά, μια αποσυμφόρηση των νησιών. Και μου κάνει εντύπωση ότι μετά από μια σύσκεψη που έγινε την Παρασκευή στις 28 του μήνα με τους τοπικούς άρχοντες των νησιών, ο εκπρός, ε, αμέσως μετά τη σύσκεψη, mm ότι θα, υπάρξουν, θα, υπάρξει μια πρώτη αποσυμφόρηση και θα φύγουν από τα νησιά πρώτον όσοι έχουν ήδη πάρει άσυλο και δεύτερο όσοι μένουν τουλάχιστον 15 μήνες στα νησιά. Αυτό εγκατελείφθη τις επόμενες μέρες από Παρασκευή, μέχρι Τρίτη έχει εγκαταλειφθεί. Άκουα προηγούμενο του κ. Γεωργιάδη, άλλα πράγματα έλεγε. Σε κάθε περίπτωση, 20.000 μπορούν με όλους τους νόμους και τους προφήτες, νόμιμα κλπ, να φύγουν από τα νησιά σήμερα. 20.000. 20.000 να φύγουν, να έρθουν ενδοχώρα και να υπάρχει μια διασπορά αναλογική για να μπορέσει. Τα νησιά βουλιάζουν. Οι μετά. Μεγάλο... πώ θα επιστρέψουν αυτοί με, μετά τι θα γίνει. Αυτοί. που Θα μπουν στην ενδοχώρα. Τι πράγμα. Γιατί σα λέει η Νέα Δημοκρατία σας λέω ότι και με αυτό το οποίο ένα λεπτό, συμφωνήσατε. ένα λεπτό, κοιτάξτε να σα πω κάτι. Η, η... Για εκείνου Πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο μέρο από χώρα, που είναι στα νησιά. Προσέξτε. Μπορεί να φύγουν. Στα νησιά ήδη είναι ένα μέρο το οποίο έχει πάρει άσυλο. Αυτό πρέπει να φύγει. Πρέπει να φύγει. Επίση. Για του υπόλοιπου, σα ρωτώ. Του υπόλοιπου, λοιπόν, θα δούμε τι ερμηνείε εκείνε. Σα λέω, λοιπόν, ότι ο ΙΕ, ο ΙΕ, η ύπατη αρμοστή για του πρόσφυγε του ΟΗΕ, λέει ότι 20.000 μπορούν και πρέπει να φύγουν από τα νησιά. Πρέπει να φύγουν. Μην γινόμεθα βασιλικότεροι του βασιλέως όταν τα νησιά βουλιάζουν και γίνονται αυτά που γίνονται με τα μάτια κλπ. Πρέπει να φύγουν, να υπάρξει αποσυμφόρηση των νησιών. Εξάλλου, γιατί μετά την Παρασκευή, τη σύσκεψη με του τοπικού άρχοντε που είχαν έρθει από τα νησιά, μίλησε να φύγουν όσοι έχουν πάρει ήδη άσυλο και όσοι βρίσκονται εκεί ήδη 14 μήνε. Μα δουλεύουνε. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Και διάλογο με του νησιώτε. Διάλογο. <σχελίδι> Όχι <σχελίδι> μάτι. <σχελίδι> με του νησιώτε. Το, νιώ, το πάντ, δεύτερο με συγχωρείτε που ναι, δεν θυμπήκε ναι. καθόλου σήμερα ναι. είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Ωραίο είναι να έρχονται οι ηθήνοντε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και καλά κάνει ο κ. Μητσοτάκη και πάει ε, στα διάφορα μέτωπα, είτε στα νησιά είτε στον Εύρο, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν εκδηλώνεται κανένα είδου ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Και το εντυπωσιακό είναι ότι θα έπρεπε, πιστεύω. Πιο αποφασιστικά η κυβέρνηση, και εκεί θα χρειαζόταν Παλά, αυτή η εθνική, συνεννόηση, πούνε, η εθνική συνεννόηση που λέμε, Μπορεί να, να έχει όλο να το ακούσετε. πολιτικό φάσμα μαζί του στο ζήτημα αυτό, κύριε Μητσοτάκη, να πιέσει την Ευρώπη για κυρώσει προ την Τουρκία και κυρώσει προ Ευρωπα... εκείνε τι ευρωπαϊκέ χώρε που δεν δέχονται να πάρουν ούτε έναν αριθμό, έναν πρόσφυγα. Ούτε. Να εκφραστεί δηλαδή να... με αυτόν τον τρόπο η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Και τρίτον, επαναλαμβάνω, εμεί είμαστε διατεθειμένοι και είναι σχήμα λόγου, το εννοούμε. Να βάλουμε πλάτη σε αυτά τα ζητήματα με κάποιε στοιχειώδει προποθέσει. Θα σταματήσουν τα ΜΑΤ, θα σταματήσουν οι φυλακέ στα νησιά και μια συνεννόηση με του νησιώτε και το πολιτικό το σε το, επίπεδο το, 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 το πολιτικών αρχηγών να γίνει μια συνεννόηση. <σ Fuel>